Ένα ακόμη παρακλάδι του διεθνούς κυκλώματος δουλεμπόρων που έχει απλώσει τα δίχτυα του στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με κομβικό σημείο την Κρήτη, κρύβεται πίσω από τον εντοπισμό πλοιαρίου με 27 μετανάστες και 2 διακινητές που κινδύνευσε ανοιχτά της Κρήτης και οδηγήθηκε από τις αρχές στην Αγία Γαλήνη. Αυτοί συστήθηκαν εδώ στο χώρο της Αγίας Γαλήνης. Βρέθηκε ένα παλιό σχολείο στο διπλανό χωριό 20 χιλιόμετρα από εδώ, την Ορνέ, και στην οποία αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, που έχει κηρύξει τον πόλεμο στα διεθνή δίκτυα δουλεμπόρων, εντόπισε το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του καθοδηγητή των ντόπιων συνεργών του κυκλώματος στις φυλακές Χανίων. Εκεί συνελήφθη 30χρονος από τη Συρία, που έχει προφυλακιστεί πρόσφατα και πάλι για τη συμμετοχή του σε διεθνή εγκληματική οργάνωση. Άγνωστο πώς είχε περάσει στη φυλακή κινητό τηλέφωνο και από εκεί έδινε τις εντολές. Είχε προηγηθεί και ο εντοπισμός δύο ατόμων ανάμεσα στους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι συνελήφθησαν ως διακινητές. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 31χρονο, τους οποίους υπέδειξαν τα θύματά τους. Μάλιστα, ένας εξ αυτών μιλά άπτεστα ελληνικά, καθώς βρισκόταν στην Ελλάδα τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Με βάση τα στοιχεία που έχει ήδη στη διάθεσή της η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα, ένα εκ των οποίων βρισκόταν στα νότια παράλια, για να συντονίσει την αποβίβαση των μεταναστών Αιγύπτιων, Λίβιων και Σουδανών, οι οποίοι είχαν προορισμό την Κρήτη. Ο Δήμος θα συντίζει όλες τις μέρες, όσες μέρες χρειαστεί, ούτως ώστε να έχουν μια διαμονή όσο το δυνατόν καλύτερη, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν και δικαίωμα στη ζωή. Και σε αυτή την περίπτωση εντοπίζονται δύο πυρήνες της εγκληματικής οργάνωσης. Ο ένας στην Αίγυπτο και ο δεύτερος στην Κρήτη, οι οποίοι εισέπραταν τουλάχιστον 2.000 ευρώ από κάθε μετανάστη. Οι συλληφθέντες είχαν διακριτούς ρόλους στην καθοδήγηση των μεταναστών, την εξέβρεση καταλυμάτων και την προμήθεια πλαστών εγγράφων, ώστε το επόμενο διάστημα οι μετανάστες να συνέχιζαν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη.